Στελά, είδαμε τις εικόνες προηγουμένως από την κηδεία της, από το τελετουργικό, ένα κομμάτι του τελετουργικού, γιατί είπαμε είναι μεγάλη μέρα μέχρι το βράδυ, Λέβαινε μέχρι την τώρα. ταφή της, ναι, στον παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Θα προηγηθούν πολλά ακόμη και να καθώς και βλέπουμε ζωντανή. Ναι, ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός. Ναι. Λοιπόν, και καθώς παρακολουθούμε τις εικόνες, θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε μαζί με τον Πέτρο Κολά από το Λονδίνο να κάνουμε τη σύνδεση. Είναι το μέλος της Γραμματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριε Κολά, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Κολάς? Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε εμείς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους θεατές σας. Ελπίζω να μην είναι εναργία και οι τηλεφωνικές γραμμές και η διαδικτυακή σύνδεση, γιατί όλα σήμερα είναι κλειστά στη Βρετανία. Είναι όλα κλειστά, ισχύει. Εδώ είναι εθνική αργία σήμερα. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί το τελετουργικό της Βασίλισσας για το θάνατο της Βασίλισσας της Κηδείας. Εγώ βρισκόμουν στο κέντρο του Λονδίνου το Σαββατοκυριακό. Προσπαθούσα να πάρω το σφιγμό και το κλίμα που επικρατούσε. Πραγματικά ήταν πρωτόγνωρες εικόνες. Ένιωθες ότι ήσουν σε ταινία. Από την ισχυρή αστυνόμευση, από τα ελικόπτερα τα οποία επικρατούσαν λόγω του ότι θα έχει αρκετούς ηγέτες. Και επίσης από τα πολλά λουλούδια τα οποία ήταν κατατεθειμένα σε πολλούς χώρους και κυρίως στον Green Park και στο Buckingham Palace. Μάλιστα. Σήμερα πώς είσαι έξω στους δρόμους του Λονδίνου, κύριε Κολά, να προφανώς. Πώς είναι η κατάσταση στο κέντρο του Λονδίνου? Στο κέντρο του Λονδίνου ξεκινήσαν από χθες βράδυ οι σειρές για να πάρουν όλοι μια καλή θέση να παρακολουθήσουν το φέρετρο, την πορεία που θα ακολουθήσει από το Westminster Abbey στο Windsor Castle που θα γίνει και η ταφή. Και υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, μιλούμε ίσως και μερικά εκατομμύρια θα έλεγα. Η αστυνομία αναγκάστηκε να μεταφέρει αστυνομικές δυνάμεις από όλα τα μέρη της Αγγλίας και στρατό για να φέρει εις πέρας μια επιχείρηση η οποία δεν ξαναέγινε ούτε τους Ολυμπιακούς του 2012. Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχουν να λάβουν από θέματα εθνικής ασφαλείας. Αλλά λάβουμε και υπόψη τις εντάσεις που υπάρχουν με τη Ρωσία και όλα τα παρεμφερή. Κύριε Κολά, βλέπουμε και πλάνα τα οποία μας έχετε αποστείλει εσείς σήμερα από το κέντρο του Λονδίνου. Είναι αυτά που μας έχετε, είναι ουρές ανθρώπων οι οποίοι... Είναι χθεσινά, απολογουμενό. Σήμερα μας τα έστειλε, όχι σωστά είπες, αλλά είναι οι χθεσινές οι ουρές που περίμεναν εκεί για το λαϊκό προσκύνημα. Ώρες ολόκληρες, κύριε Κολά, μέχρι να πάρουν θέση. Ώρες ολόκληρες, κυρία Σοκράτου, κυρία Σάβα, πιστεύω ότι το Σαββατοκυριακό οι Βρετανοί είχαν χωριστεί. Βλέπουμε, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, γιατί είναι και η εικόνα ζωντανή, βλέπουμε και τη νέα Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να εισέλχεται αυτή τη στιγμή στο Άγιο του Westminster. Είναι μια συνάντηση όλων των ηγετών του κόσμου. Ναι, η κηδεία της είναι και μεγαλύτερο από το G7 και G8 που γίνεται κάθε χρόνο. Και σίγουρα υπάρχουν και τα παρατράγουδα του στήλου ότι δεν θέλω να κάτσω δίπλα στον εχθρό μου. Επικαλούνταν οι περισσότεροι λόγους υγείας για να μεταφερθούν με τα δικά τους αυτοκίνητα, γιατί οι διοργανωτές ήθελαν να τους μεταφέρουν με λεωφορεία και τη μόνη εξαίρεση που είχε πάρει ήταν ο κύριος Μπάιντεν. Επίσης ο κύριος Ερντογάν δεν θέλησε να παρευρεθεί γιατί δεν το επιτρέψαν να φέρει το δικό του αυτοκίνητο. Αλλά είχα δει, γιατί έχω και εγώ ζωντανή εικόνα, είχα δει τον κύριο Τσαβούσογλου, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος παρευρέθηκε προφανώς να εκπροσωπήσει την Τουρκία. Να πάμε πίσω στο θέμα των ουρών. Οι Βρετανοί είχαν χωριστεί το Σαββατοκυριακό σε αυτούς που στεκόντουσαν για 12 ώρες στη 10 χιλιόμετρων ουρά, η οποία πιστεύω θα είναι στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες όταν τελειώσει η κηδεία. Η μια ομάδα ήταν αυτή, η άλλη ήταν οι υπόλοιποι που παρακολουθούσαν την ουρά από την τηλεόραση και οι άλλοι που δεν τους ενδιέφερε καν το γεγονός. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτό το γεγονός θα το παρακολουθήσει, πιστεύω, μισός πλανήτης. Και αν το συνδέσουμε με την στέρηση της Βασίλισσας,
η οποία ήταν το πρώτο γεγονός που είχε μεταδοθεί τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ακριβώς, κλείνει, ναι. Κλείνει όμορφα ένας ωραίος κύκλος και ως φόρο τιμής σε αυτή τη γυναίκα που γενιές μεγαλώσαν μαζί της και ταυτιστήκα. Δηλαδή εγώ πραγματικά σαν άνθρωπος, ας πούμε, ήταν, επιστρέφουν όλοι οι Βρετανοί πίσω στη Βασίλισσα αυτό που τους έδωσε. Με τον για 70 χρόνια ήταν είναι το σύμβολο της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν για 70 χρόνια, κύριε Κολλά, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Και έχουμε να δούμε κηδεία μονάρχη εδώ και 75 χρόνια από ό,τι είχε πεθάνει ο πατέρας της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ισχύει, ναι. Ισχύει. Μάλιστα. Τώρα, το είπε και προηγουμένως ο Νούφριος, είναι όλα κλειστά στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, στο Λονδίνο δεν λειτουργεί τίποτα αυτή την ώρα, έτσι? Ναι, δεν λειτουργεί τίποτα. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο αβαίο του Westminster, στο Buckingham Palace και στο Windsor Castle, όπου θα γίνει το αφή. Εντάξει, η οργάνωση, οι Βρετανοί φημίζονται για την οργάνωση. Εγώ περπάτησα αρκετά χιλιόμετρα της ουράς. Σκεφτόμουν να περιμένω κιόλας, αλλά προτίμησα να πάρω το σφιγμό σφαιρικά για να το μεταφέρουμε σήμερα στην εκπομπήσεις. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι υπήρχαν αναδιαστήματα μικρά καφέ τα οποία προμήθευαν τον κόσμο με νερό, φαγητό. Υπήρχαν τουαλέτες, αναδιαστήματα πάλι. Και ακόμα και στον Green Park, όπου πήγα χθες να δω την κατάθεση των λουλουδιών, υπήρχε σύστημα κατεύθυνσης το οποίο επέτρεπε μόνο την είσοδο να μπει από τη μια πλευρά και να βγει από την άλλη, για να μην υπάρχει συμφόρηση, για να μην υπάρχει άγχος και να είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο σκοπό που είχαν πάει, στο να καταθέσουν μερικά λουλούδια της μνήμης της Βασίλισσας. Και τώρα, πώς θα πάει το πρωτόκολλο της κηδείας, πώς πάει καθόλου την διάρκεια της ημέρας? Η ταφή θα γίνει γύρω στις 9 το βράδυ, ώρα Κύπρου. Και τώρα, πώς είναι το πρωτόκολλο, τι προβλέπει, κύριε Κολλά? Το πρωτόκολλο τώρα, βλέπω και εγώ τη ζωντανή εικόνα που μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Συνεχίζεται η προσέλευση των καλεσμένων από όλο τον κόσμο και θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα η τελετή, όπου οι 2.000 καλεσμένοι, που είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να φιλοξενήσει το Westminster Hall, θα παρακολουθήσουν. Επίσης, σινεμά και αίθουσες θεάτρο και πολλά πάρκα σε όλη την Αγγλία έχουν εξοπλιστεί με γιγαντοοθόνες, όπου θα δώσουν την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει ζωντανά την τελετή. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι θα μεταφερθεί από το Westminster Hall στο Westminster Abbey, το οποίο είναι δίπλα το φέρετρο, για να ξεκινήσει η τελετή. Και το αξιοσημείωτο, το οποίο παρατήρησα προετοιμάζοντας θέση για την εκπομπή σήμερα, είναι ότι καταρχήν αξίζει να σημειωθούμε ότι όλο αυτό το πρωτόκολλο είναι με την βούλα της Βασίλισσας. Ναι. Δηλαδή το είχε ήδη προγραμματίσει πριν πεθάνει. Μάλιστα. Εδώ και 20 χρόνια, όπως γράφουν οι πληροφορίες, κύριε Κολλά. Ναι. Κανένα δεν ξέρει, με τις βασιλικές οικογένειες επικρατεί πάντα ένα μυστήριο, το οποίο πιστεύω είναι αυτό που τραβάει και τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε. Όπως και για το θέμα το περιουσιακό, που κλειδώνεται για χρόνια το θέμα της διαθήκης της βασίλισσας σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Και μετά από πόσα χρόνια, μετά από 20 χρόνια, μπορεί να ανοιχτεί. Ναι, και έχει γράψει και ένα γράμμα το οποίο το φύλαξε σε ένα θησαυροφυλάκιο στην Αυστραλία, το οποίο θα ανοιχτεί σε 63 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, ζούμε πραγματικά επεισόδια από την τηλεοπτική σειρά του Crown. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάντως, κατάφερε κάτι που ούτε οι σεναριογράφοι του Crown, ούτε οποιοδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί, γιατί ξέρουμε για τα αποξενωμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας και αυτά που στερήθηκαν τον τίτλο του για σκοπούς της κηδείας. Είναι και ο βασιλιάς Κάρολος εδώ, ο νέος μονάρχης. Ναι, είναι απευθείας η σύνδεση, ναι. Κυρίες και κύριοι. Κατάφερα να τους φέρει όλους κοντά, έλεγα λοιπόν, κύριε Κολλά, με την κηδεία της. Ακόμη και το Χάρη και τη Μέγαν.
κατάφερε να τους φέρει κοντά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός στη σιωπηλή αγρυπνία, ολονύχτια αγρυπνία που κάναν και τα εγγόνια και τα παιδιά της Βασίλισσας. Ο Κάρολος, εξασκώντας τα καθήκοντά του σαν βασιλιάς πλέον, έδωσε την εξαίρεση στο Χάρι και στον Άντριου να φορήσουν τη στρατιωτική σχολή, τη στολή, συγχωρείτε, χωρίς το σύμβολο της Βασίλισσας όμως. Ναι. Όπου δεν έχουν τα καθήκοντα, αλλά ως φόρο τιμής, και ελπίζω να είναι μερικά θετικά σημάδια για την μοναρχία του Καρόλου, επειδή η περιβαίουσα ατμόσφαιρα τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ διχασμένη. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να κύριε Κολλά, δεν ξέρω τι εικόνα βλέπετε εσείς τώρα, αλλά να τη μεταδώσουμε την εικόνα που βλέπουμε, να την περιγράψουμε, την που βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε την αυτοκινητοπομπή του νέου μονάρχη της Βρετανίας, του γιου της Βασίλισσας Ελισάβετ, του διαδόχου της, του Βασίλια Καρόλου πλέον, να καταφθάνει στο Αβαίο του Westminster, όπου θα γίνει εκεί το τελετουργικό. Βλέπουμε χιλιάδες κόσμου που πρέπει να έχουν πάρει την θέση τους από νωρίς το πρωί στα συγκεκριμένα σημεία, για να παρακολουθήσουν. Εγώ είχα δει από χθες, κυρία Σάβα, αντίσκηνα όταν περπάτησα στην περιοχή του Buckingham Palace και στο Green Park, κόσμο να περιμένει, κυρίες εξοπλισμένες, φουλ, με όλα τα κομφόρ, μέχρι και να κρατούν στον τόκο και σταυρόλεξα για να περάσει η ώρα. Για να πάρουν αυτή την θέση μπροστά, ναι, για να παρακολουθήσουν την πορεία του φερέτρου της Βασίλισσας, αλλά και την είσοδο αυτών όλων των ηγετών και των αυτοκράτορων και των βασιλέων που θέλουν να παρακολουθήσουν το τελετουργικό. Να το δούμε αυτό, κύριε Κολλά, και να συνεχίσουμε και να επανέλθουμε και μετά, να δούμε και αυτή την είσοδο του βασιλιά Καρόλου, που είναι σημαντικό. Ο γιος του βασιλιά Καρόλου, ο Βίλιαμ, που θα είναι και ο διάδοχος του, θα είναι ο διάδοχος του θρόνου, του επιτράπηκε να πάρει τελικά και τα παιδιά του. Το επιτράπηκε ή αποφάνθηκε τελικά να πάρει και τα παιδιά του στην κηδεία. Κάτι το οποίο αρχικά λεγόταν πως δεν θα το έκανε η βασιλική οικογένεια. Ναι, επιτράπηκε χθες, από ό,τι είχα δει και εγώ, να συνοδεύσουν το φέρετρο της βασίλισσας, τα παιδιά του, του Βίλιαμ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κολλά, τώρα απομένει, γιατί είπαμε ότι είναι μεγάλο το τελετουργικό της ημέρας, θα σαλπίσουν οι ήχοι του The Last Post, θα υπάρξει εθνική σιγή για 2 λεπτά, όπως λέει το πρόγραμμα. Λοιπόν, και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα περπατήσουν πίσω από το φέρετρο στην αψίδα του Wellington, και όταν φύγει από το Αβαίο, προτού η βασίλισσα μεταφερθεί στο Windsor για να παυθεί δίπλα στον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ο οποίος παραμένει άταφος εδώ και 1,5 χρόνο. Έτσι, ναι. Γιατί αυτό... Με δική τους επιθυμία, ναι. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι το ρολόι του Big Ben θα καλυφθεί με μερικά υφάσματα για να μην, κατά τη διάρκεια της τελετής, να μην χτυπήσει. Δηλαδή, ως φόρο τιμής προς τη Βασίλισσα. Επίσης, ναι, η άλλη σημαντική λεπτομέρεια είναι κατά τη μεταφορά από το Westminster Abbey στο Windsor. Υπάρχουν 2 διαδρομές. Ο ένας είναι από κεντρικό αυτοκίνητο. Βλέπουμε, κύριε Κολλά, σε διακόπτουμε και πάλι, αλλά βλέπουμε τον βασιλιά της Αγγλίας μαζί με τον γιο του, τον Βίλιαμ, που επαναλαμβάνω, του είναι και δύο του γη. Και δύο του γη. Ναι, αλλά ο Βίλιαμ φοράει την στρατιωτική στολή, ενώ ο Χάρι όχι. Ναι. Μάλιστα. Είχε δοθεί εξαίρεση μόνο κατά τη σιωπηλή αγρυπνία. Επειδή δεν εξασκεί τα καθήκοντα. Αποποιήθηκε, ναι. Αποποιήθηκε τα καθήκοντά του μαζί με τη σύζυγό του και ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέστρεψαν μετά από 2 χρόνια τώρα για την κηδεία της γιαγιάς του. Μάλιστα. Με την οποία διατηρούσε καλές σχέσεις, όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα. Ναι. Εντάξει, υπήρξαν και τα σκάνδαλα τώρα που τα είδαμε. Είχαν δώσει και συνέντευξη στην Όπρα Winfrey, ναι, ναι, ότι φοβόταν για τη ζωή της γυναίκας του και πολλά άλλα που είχαν να κάνουν με την κατάθλιψη που βίωνε η Μέγκαν, λέει. Γι' αυτό και έκρινε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν και να αποποιηθούν τους τίτλους και τα καθήκοντά τους. Τώρα επαναφέρουν μάλλον το δημοτικό. Σχετικά με αυτό, κύριε Σοκράτους, χθες διάβαζα ότι ο Χάρη αναβάλει την
κυκλοφορία της βιογραφίας που είχε ετοιμάσει όπου κατηγορά το παλάτι για τον νέο χρόνο. Κάποτε θα βγει. Κάποτε θα βγει στο επόμενο ξέσπασμα λοιπόν της βασιλικής οικογένειας. Αν μη τι άλλο, μας έμαθαν τόσα χρόνια ότι δεν έχουν καμία. Ναι, είναι και σύζυγος του Βασιλιά Καρόλου. Μαζί με τα παιδιά του Βίλιαμ και της Κέιτ, τα εγγόνια δηλαδή του Βασιλιά. Αυτοί οι δύο που, όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα, θα παρακολουθούσαν το τελετουργικό. Είναι η βασιλική οικογένεια που εισέρχεται τώρα στο Αβαίο. Μάλιστα. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε, Στέλλα, τον κύριο Κολάβου που ήταν μαζί μας. Ναι. Έχουμε επικαιρότητα που τρέχει. Θα συνδεόμαστε, θα δείξουμε και μετά εικόνες. Τα πλάνα. Θα δείχνουμε ζωντανά εικόνες. Είναι μεγάλη μέρα. Να είστε καλά, κύριε Κολάβου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.